Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σταυρούλα Μαλήρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα 12 Αυγούστου στις 15 και 23 σε δασική έκταση ανάμεσα στις περιοχές Σταυρός και Κοντοδεσπότη Ευβίας. Η πυρκαγιά, παρά την άμεση κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων, έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ρηπών του ανέμου, της πυκνής βλάστησης και του έντονου ανάγλυφου της περιοχής εκδήλωσής της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 186 πυροσβέστες με 62 υδροφόρα οχήματα, 70 άτομα πεζοπόρο, 50 στελέχη ένοπλων δυνάμεων, 20 βιτιοφόρα οχήματα, ΟΤΑ και ιδιωτικά, 27 βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα και 11 χωματουργικά μηχανήματα. Τις επίγειες δυνάμεις συνέδραμαν από αέρος 6 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα και 2 συντονιστικά ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας. Το πυροσβεστικό σώμα εισηγήθηκε για προληπτικούς λόγους την απομάκρυνση των κατοίκων από τα χωριά Κοντοδεσπότη και Σταυρός, της κατασκήνωσης που βρίσκεται στην περιοχή Δάφνη Ψαχνών, καθώς και της Μονής Παναγίας Γοργοεπικόου. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και πραγματοποιούνται εκτροπές στα εξής σημεία. Στην 16η χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού στον Κόμβο Καστέλα και στην 41η χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού στον Κόμβο Πύλη. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται με προσωπικό, οχήματα και πεζοπόρα τμήματα από τις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιάς, πραγματοποιούνται περιπολίες εναέριας επιτήρησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και μεικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Δεδομένου της αυξημένης σοβαρότητας και επικινδυνότητας του προαναφερόμενου συμβάντος, συγκλήθηκε το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για τη λήψη σχετικών αποφάσεων άμεσης αντιμετώπισης του. Απευθύνεται έκκληση στους συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ευχαριστώ. Όπως μάθαμε λοιπόν, συγκλήθηκε.